Ξέρετε κάτι, κύριε Νταφούλη, σας φιλοξενούσαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ και μας είχατε πει ότι το σύστημα αντέχει μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη. Και πραγματικά είμαστε πολύ περίεργοι και θέλουμε να δούμε αν από την περασμένη εβδομάδα έχει αλλάξει κάτι στο νοσοκομείο. Αν είναι καλύτερα τα πράγματα, αν είστε ακόμα πιεσμένοι ή αν έχει έρθει βοήθεια, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε ακόμη πιεσμένοι στα όρια μας. Συνεχίζεται να έχουμε εισαγωγές περισσότερες από 20, χαρακτηριστικό στο Γενικό Νοσοκομείο 27 εισαγωγές προχθές και χθες στο Πανεπιστημιακό είχαν 17 εισαγωγές ως τις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε και εκεί πάμε για πολλές εισαγωγές. Τα κρεβάτια που έχουμε για απλή νοσηλεία και στα δύο νοσοκομεία δεν ξεπερνάνε τα 70. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν συνεχιστεί έτσι και μειωθούν τα εισιτήρια, τα νοσοκομεία θα γεμίσουν. Πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για νέες κλίνες COVID, αν υπάρχουν, γιατί το Γενικό Νοσοκομείο είναι όλο COVID. Καμία κλίνη για τα απλά περιστατικά. Και αν πάθει κάποιος κάτι, ένα ατύχημα, ας πούμε, πού τον πάτε? Εξετάζεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και μεταφέρεται ή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αμέσως αν είναι επίγον. Αν είναι λιγότερο επίγον, διατηρείται σε 10 κρεβάτια εκεί για κάποιες ώρες και μετά σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα οποία συνεργάζονται με το νοσοκομείο, Τα οποία συνεργάζονται πλέον με τα νέα μέτρα που με τους νέους νόμους που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Αυτό δεν το θεωρούμε. Αυτό πιστεύουμε ότι αυξάνει την οσιρότητα, γιατί θα έπρεπε κάθε νοσοκομείο να έχει δομές και για τα άλλα περιστατικά και όχι να υπάρχει καθυστέρηση. Κύριε Νταφούλη, μιας και το λέμε... Θέλω να σας δώσω ακόμα ένα στοιχείο, να μου αφήσετε. Ναι. Η κατάσταση, το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, αποτυπώνεται και από το προσωπικό στο πόσοι νοσούν, που είναι δεκάδες και στα δύο νοσοκομεία, και μάλιστα στο δικό μας νοσοκομείο, που πιστεύω είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, γιατί με αυτοθυσία τα καταφέρνουμε. Έχουμε και δύο συναδέλφους, δύο εργαζόμενους, από το νοσοκομείο στην εντατική θεραπεία. Στην εντατική από το νοσοκομείο, δύο γιατρούς νοσηλευτές. Δύο νοσηλευτές. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, είναι προσωπικά δεδομένα. Ξέρουμε ότι είστε στην πρώτη γραμμή και δίνετε την μάχη σας καθημερινά. Αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω, γιατί χθες μιλώντας και με άλλους συναδέλφους σας στην υπόλοιπη Ελλάδα, μου λέγανε ότι τα περιστατικά είναι πιο βαριά, δηλαδή βγαίνουν πιο αργά οι άνθρωποι από το νοσοκομείο. Έχετε παρατηρήσει? Είναι πιο βαριά. Είναι πιο βαριά. Κάθε 15 λεπτά πεθαίνει κάποιος από τον ιό, αν το υπολογίσετε. Και τα περιστατικά είναι πιο βαριά και υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για μονάδες εντατικής θεραπείας. Πού εννοείται πεθαίνει κάθε 15 λεπτά στη Λάρισα? Όχι, εννοώ πανελλαδικά. Αν το δείτε, έχουμε 103 νεκρούς. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα. Στη Λάρισα πόσα και ένα κρεβάτια έχετε τώρα? Στην εντατική θεραπεία δεν έχουμε και ένα κρεβάτια. Σε όλη την Πέμπτη είπε δεν είχαμε χθες και ένα κρεβάτια. Γινόταν προσπάθεια για να ανοίξουν 5-6 ακόμη στην Πέμπτη, είπε. Ποια περιοχή πιάνει η Πέμπτη, είπε, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς. Όλη η Θεσσαλία, Λαμία, Εύβοια. Άρα μονάδα εντατικής θεραπείας σε Θεσσαλία, Λαμία, Ευθυότιδα και Εύβοια δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλία δεν υπάρχει. Χθες δεν υπήρχε και σε όλη την Πέμπτη, είπε. Γίνονται προσπάθειες για να ανοίξουν κάποια κρεβάτια. 5-6 μιλάμε στον αριθμό. Στα υπόλοιπα κρεβάτια στη Λάρισα έχετε για απλά περιστατικά? Για απλά περιστατικά έχουμε, αλλά έχουμε ένα αριθμό εισαγωγών πάνω από 20 και στα δύο νοσοκομεία. 27 ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο. Μου έκανε εντύπωση προχθές. Γιατί δεν πέφτουν αυτά τα 130 κρούσματα που έχει συνολικά και πολλά κρούσματα που έχει η Λάρισα. Προχθές είχε τα μισά από την Αθήνα, νομίζω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει τόσο πολλά κρούσματα? Υπάρχει, έχει μεταδοθεί ο ιός. Το Σαββατοκύριακο ήταν λιγότερα, αλλά δεν γίνανε πολλά τεστ. Ναι, θέλω να πω, είναι από την πόλη, είναι από τα χωριά, είναι από τις κομοπόλεις. Όχι, είναι μέσα από την πόλη και από την Ήπεθρο. Έχει μεταδοθεί. Ο κόσμος ζει σε μικρά σπίτια. Ο κόσμος ζει σε μικρά σπίτια, ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου. Δεν υπάρχουν δομές για τους θετικούς. Έπρεπε να είχαν επιταχθεί ξενοδοχεία, να μπορούν να πάνε θετικοί, να είναι μακριά τις οικογένειές τους, να μην τους κολλήσουν. Αυτό είναι δεν πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν το είχαμε λάβει. Έτσι μεταδίδεται και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς ζητάμε και επίταξη χώρων να μπορούν να πάνε οι θετικοί, να μην κολλήσουν τις οικογένειές. Άρα λέτε ότι πρέπει να επιταχθούν και ξενοδοχεία. Άρα λέτε ότι πρέπει να γίνει επίταξη και σε ξενοδοχεία. Και σε ξενοδοχεία. Εμείς από νωρίς έχουμε βάλει ότι πρέπει
Και πρώτον καλούμε εθελοντές στο νοσοκομείο να βοηθήσουν. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη. Γιατρούς νοσηλευτές, και πρέπει να προχωρήσει και το κράτος σε αναγκαστικές προσλήψεις και γιατρών πρώτης γραμμής, γιατί αυξάνεται η νοσηρότητα με την έλλειψη, η θνητότητα με την έλλειψη προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπουμε πολλούς θανάτους στην Ελλάδα, γιατί έχει χτυπηθεί αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ. Μάλιστα. Είναι λίγο το προσωπικό. Και αυξάνει τη θνητότητα. Έτσι αποδεικνύεται γιατί έγινε στο εξωτερικό. Και γιατί δεν το είχαμε δει στο πρώτο κύμα, τη μεγάλη θνητότητα, τη βλέπουμε τώρα. Τώρα είναι λόγω έλλειψης προσωπικού. Είναι ανάλογο αυτό. Κύριε Νταφούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλημέρα στη Λάρισα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.